Πώς λέει το λατομείο, καλά ήτανε? Κάτσε να βγει η νυχτερίδα και θα σου πω. Για άλλη μια φορά, σύμφωνα με πληροφορίες ανθρώπων της περιοχής, ξεκινάμε για την εξερεύνηση ενός υπόγειου σπηλαίου στην ευρύτερη περιοχή του Πάικου. Πλησιάζοντας την είσοδο του σπηλαίου, η οποία είναι καλά κρυμμένη και δύσκολο να βρεθεί με το απέδευτο μάτι, συναντάμε έναν μεγάλο βράχο, πάνω στον οποίο βρίσκονται σκαλισμένα κάποια σύμβολα. Ένα οχτάρι και ένα βέλος είναι αυτά που μπορέσαμε να διακρίνουμε. Παρότι δεν ξέραμε να τα ερμηνεύσουμε, καταλάβαμε πολύ γρήγορα πως είναι πολύ πιθανό να ήταν σύμβολα απόκρυψης που άφησαν αντάρτες. Σύμβολα τα οποία θα τους βοηθούσαν να βρουν προμήθειες για τις έκτακτες ανάγκες ανεφοδιασμού που αντιμετώπιζαν όταν οι συνθήκες απαγόρευαν την επίσκεψη στις βασικές πηγές ανεφοδιασμού τους. Πρόκειται για απόκρυψη διαφόρων ειδών, είτε εγγράφων είτε και τροφίμων και πυρομαχικών, όταν υπήρχε ανάγκη για άμεση διαφυγή. Σκάλιζαν και χάραζαν με την ξυφολόχη τους πάνω σε κορμούς δέντρου ή βράχους κάποια σύμβολα που να μπορούν να αναγνωρίσουν εύκολα τα σημεία απόκρυψης. Σίγουρα έτσι φανερώνουν τα σημάδια. Τα σημεία αυτά έπρεπε πάντα να προσφέρουν καλή αποστράγγιση εδάφους ώστε να μην καταστραφούν οι προμήθειες. Προχωρώντας το μονοπάτι μπροστά μας και έχοντας τα μάτια μας ανοιχτά για οτιδήποτε διαφορετικό πέραν του φυσιολογικού και γνωρίζοντας ότι κάπου εδώ κοντά πρέπει να βρίσκεται η είσοδος στο σπηλαίο, καταφέραμε με σχετική ευκολία και τη βρήκαμε. Εδώ είμαστε. Πρόκειται για ένα στενό πέρασμα το οποίο οδηγεί σε μια πολύ πιο ευρύγωρη σπηλιά. Αριστερά από την είσοδο της σπηλιάς βρίσκεται μια πέτρα με χαραγμένο επάνω αυτό που μοιάζει να είναι ένας χάρτης του εσωτερικού του σπηλαίου, και όντως αφού μπήκαμε διαπιστώσαμε ότι πραγματικά μας δείχνει, μας χωρίζει τους θαλάμους, τους τέσσερις θαλάμους τους οποίους βρίσκονται μέσα στο σπήλαιο, και τα χωρίσματα, τα στενά περάσματα είναι οι οριζόντιες γραμμές τις οποίες πρέπει να περάσεις για να πας στον επόμενο θάλαμο. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να κοινοποιήσετε το βίντεο, όπως επίσης να πατήσετε και το κουμπί like και το κουμπί με το καμπανάκι για να βοηθήσετε την προσπάθειά μας αυτή. Πραγματικά μας αρέσει αυτό που κάνουμε και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε με περισσότερο εξοπλισμό και περισσότερη ασφάλεια. Ευχαριστούμε. Αφού καταφέραμε να μπούμε στη σπηλιά από την στενή είσοδο, συναντάμε τον πρώτο θάλαμο, όπως ακριβώς ήταν σχεδιασμένος και στο χάρτη, ο οποίος ήταν αρκετά ευρύχωρος και θα μπορούσε να χωρέσει σίγουρα αρκετά ενήλικα άτομα. Ευθείας στο βάθος φαίνεται ο δεύτερος θάλαμος, αφού περάσουμε το πέρασμα, και πίσω μας αριστερά μία σύραγα η οποία είναι πεσμένη και δεν επιχειρούμε να περάσουμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό να μπορείς να βρίσκεσαι σε έναν χώρο ο οποίος μπορεί να αποτελούσε κάποτε καταφύγιο και ένας τρόπος διαβίωσης για να γλιτώσουν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι.
Για άλλη μια φορά, όπως συνήθως συμβαίνει σε κάθε επίσκεψη σπηλαίου που κάνουμε, συναντήσαμε άλλη μια νυχτερίδα. Αυτή τη φορά λίγο μεγαλύτερη και αφού μας επέτρεψε να περάσουμε, συνεχίσαμε στο δεύτερο θάλαμο. Στο σημείο αυτό κατεβαίνουμε στον δεύτερο θάλαμο, ο οποίος όπως φαίνεται είναι αρκετά πιο ευρύγωρος από τον πρώτο και ακόμα πιο εντυπωσιακός. Μπορούμε να δούμε από το εσωτερικό της σπηλιάς, κοιτάζοντας επάνω, την κάτω πλευρά των βράχων, τους οποίους είναι φανεροί από την πάνω μεριά, από την εξωτερική μεριά της σπηλιάς. Και εδώ πέρα έχουμε προχωρήσει αρκετά μέσα. Εδώ πρέπει να βρισκόμαστε περίπου στα 10 μέτρα βάθος και εδώ είναι η δεύτερη είσοδος που οδηγεί στον τρίτο θάλαμο, αλλά και κάπου εδώ σταματάμε το ταξίδι μας, γιατί ήταν δύσκολο να μπορέσουμε να μπούμε μέσα κρατώντας στα χέρια μας τον εξοπλισμό. Τους προβολείς, τα φώτα, τις κάμερες και όλο τον εξοπλισμό καταγραφής. Δεξιά κάτω, όπως και πάνω από το κεφάλι μας αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δίωδοι, τους οποίους όμως δεν ακολουθήσαμε για να δούμε πού οδηγούν. Να με λοιπόν, και εγώ δεν ξέρω πόσα μέτρα μέσα. Το πέρασμα στενεύει από εδώ και πέρα. Δεν θα το ρισκάρω να πάω πιο μέσα. Και κάπου εδώ η εξερεύνηση εκείνης της ημέρας έφτασε στο τέλος της. Άλλη μια περιπέτεια τελείωσε για εμάς, πράγμα που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε το like και το κουμπάκι με το καμπανάκι, αλλά και να κοινοποιήσετε το βίντεο ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε περισσότερες εγγραφές. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πώς λέει, το λατομείο καλά ήτανε? Κάτσε να βγει νυχτερίδα.